κοντά μας στη Γέλενα. Καλησπέρα. Εδώ στην Ασποντίο στις υποδομές. Έχεις την ΚΑΠΑ 10, είσαι προπονήτρια, την ΚΑΠΑ 16 και είσαι και βοηθός προπονητής στο γυναικείο στην Α ομάδα που είσαστε Β' Εθνική, έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς νιώθεις, και να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από εδώ από τις υποδομές, αν υπάρχει ταλέντο και αν υπάρχει μέλλον για αυτά τα κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο? Ναι, πριν κάποιους μήνες έχω ξεκινήσει τη συνεργασία μου με την ομάδα Ποντίων. Έχω αναλάβει το K10 αγόρια και τα κορίτσια 15, κάτω 15 χρονών. Είμαι βοηθός στην γυναική ομάδα, η οποία παίζει, όπως ξέρετε, στη Β' Εθνική. Έχει πάει πολύ καλά πέρσι, φέτος επίσης περιμένουμε το ίδιο. Ωστόσο, όσο είμαι εδώ, έχω καταλάβει ότι η ομάδα δουλεύει πολύ σοβαρά και επενδύει ουσιαστικά στους νεαρούς παίχτες και στις νεαρές παίχτριες. Τους ενδιαφέρει πολύ το γυναικείο, το οποίο και εμένα ουσιαστικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και επίσης είμαι πολύ και ευτυχισμένη και χαρούμενη που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Από ποια χώρα έχετε έρθει εσείς? Σερβία. Σερβία. Το έχεις σπουδάσει το αντικείμενο, έχεις παίξει ποδόσφαιρο? Ναι, έχω παίξει ποδόσφαιρο. Έχω παίξει στην προδοσία της Σερβίας και έχω παίξει και στον ΠΑΟΚ επί 10 χρόνια. Έπαιζες στον ΠΑΟΚ 10 χρόνια. Οπότε θέλω, επειδή η εμπειρία σου είναι μεγάλη από ό,τι καταλαβαίνω, όχι μόνο παιχτικά, αλλά έχεις πάρει και δίπλωμα UEFA Β. Αν υπάρχει ταλέντο εδώ στην Ακαδημία της Ασποντίων, αν υπάρχουν κορίτσια που θα πλαισιώσουν την ομάδα την πρώτη, και αν αυτά τα παιδιά μπορέσουν να πάνε σε μεγαλύτερες κατηγορίες και επαγγελματικά, να το πω έτσι. Να πάνε στην Α Εθνική, ακόμα και Champions League που υπάρχει. Ουσιαστικά ο σκοπός και ο στόχος μας είναι αυτός, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε ταλέντα και καινούριες παίχτες, να βρούμε ταλέντα ώστε βασικά να μας προτιμήσουν, ναι, τα κορίτσια, να μαζέψουμε τα κορίτσια ώστε να μπορούμε να βρούμε και τα κορίτσια που θέλουν να, ουσιαστικά να το δουν σοβαρά, ναι, να ασχοληθούν με αυτό επαγγελματικά. Όπως ξέρετε, η ομάδα έχει βγάλει ένα κορίτσι βασικά που έχει πάει να παίξει επαγγελματικά φέτος. Οπότε και εγώ έρχομαι από μια ομάδα στην οποία έπαιξα επαγγελματικά. Οπότε όλο και καλύτερο γίνεται το γυναικείο ποδόσφαιρο, και ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει και το παίρνει πιο σοβαρά από όσο ήταν. Ωστόσο, και εγώ θα ήθελα να ουσιαστικά να κάνω μια κλίση στα κορίτσια να προτιμήσουν το ποδόσφαιρο και να έρθουν στην ομάδα μας. Πιστεύεις ότι θα βγουν παιδιά κορίτσια για την πρώτη ομάδα από εδώ? Αυτή τη στιγμή πιστεύω πως ναι, στα κορίτσια είναι λίγο μεγαλύτερα από τα αγόρια, αλλά και στα αγόρια έχω έτσι δυνατά αγοράκια που είναι κάτω 10 χρονών. Οπότε υπάρχει καλή φουρνιά. Σωστά. Οι γονείς πώς αντιδρούν στο γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί εδώ στην Ελλάδα άργησε να ξεκινήσει αυτό το ότι να παίζουν τα κορίτσια μπάλα, τώρα αρχίζει ο κόσμος και το αποδέχεται, ειδικά στα κορίτσια. Πώς τους βλέπεις εδώ τους γονείς, είναι θετικοί, τους αρέσει ή... Ξέρεις, καμιά φορά λένε τι μπάλα, πήγαινε κάνα μπαλέτο, πήγαινε κάποιο κολύμβηση, κάνα βόλεϊ. Το ποδόσφαιρο σαν ποδόσφαιρο και είναι λίγο άγριο άθλημα, δεν είναι για όλους. Οπότε αυτό ίσως να είναι και ένα κίνητρο ώστε να θες να σκληραγωγήσεις λίγο το, ναι, παιδί σου. Πιστεύω, ναι, ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος, ναι, ώστε να το προτιμάς και γενικά για όλα αυτά που τον περιμένουν. Εντάξει, και εγώ έπαιζα 25 χρόνια, οπότε νομίζω είμαι μια χαρά. Ούτε μου λείπει κανένα πόδι, ούτε τίποτα. Οπότε, ναι, οι γονείς γενικά, okay, ναι, αν σκεφτείς έτσι πώς το πήραν, ναι, οι δικοί μου οι γονείς. Ακριβώς. Ναι, δεν το είχαν πάρει πολύ καλά. Εντάξει, μετά όταν κάτι το θες πολύ. Ναι. Όταν είδαν πώς προχώρησες και τι ωφέλη σου φέρει ο αθλητισμός. Σωστά. Και αυτοί μπήκαν στη διαδικασία, ότι καλά έκανες και προχώρησες. Ακριβώς. Αθλητισμός είναι αθλητισμός. Ωστόσο, πάντα μας βοηθάει σε πολλά πράγματα. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Εντάξει, okay, αν σου αρέσει το άθλημα, ναι, είναι ακόμα καλύτερα. Οπότε, ναι, αυτό έχει σημασία για μένα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ η διοίκηση είναι κοντά σου, σου παρέχει εργαλεία, σου παρέχει πράγματα, σε προσέχουνε, αν χρειαστείς κάτι στο παίρνουνε. Επειδή έχω περάσει από κάποιες ακαδημίες και στη Θεσσαλονίκη που έμενα, γιατί τώρα ήρθα Αθήνα, και στην Αθήνα ήμουνα τελευταίους 5 μήνες σε μια ακαδημία. Ωστόσο, συγκρίνω καταστάσεις και ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι όλα τέλεια. Είναι, ναι, τέλεια. Τι θα θέλεις να δώσεις μια συμβουλή εντός εισαγωγικών στους γονείς, τι να προσέξουν ιδιαίτερα στα κορίτσια τους?
να προσέξουν το, να τους ακούσουν μάλλον το, το τι θέλουν τα παιδιά τους. Ουσιαστικά συναντάω πάρα πολλές φορές και κατά βάση αγόρια. Και για τα αγόρια το λέω, όχι μόνο για τα κορίτσια, ναι. Ότι ουσιαστικά παίζουν ένα άθλημα το οποίο δεν τους αρέσει και το ναι. βαριούνται. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχολούνται με κάτι που τους αρέσει, ώστε να μπορούν να το κάνουν και στο, στο maximum, ναι. αλλά και να είναι και αυτοί ευτυχισμένοι. Και να είναι βασικά όλοι ευτυχισμένοι, και γονείς και παιδιά και προπονητές και όλοι. Πολύ ωραία. Στο σχολείο δίνεις βάση να είναι καλές μαθήτριες. Περισσότεροι. Το δίνετε βάση σε αυτό. Εννοείται. Δηλαδή, παρακολουθείτε και την εξέλιξή τους, να μην παρατάνε τα μαθήματά τους και ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο. Γενικά, το ποδόσφαιρο μας νοιάζει, μας νοιάζει λιγότερο από όλα. Από όλα. Το ποδόσφαιρο είναι το τελευταίο. Υπάρχουν πολλά, πολλά πράγματα πριν το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ουσιαστικά είναι και τελευταίο, αλλά ίσως και το πιο εύκολο κομμάτι σε όλο αυτό. Πολύ ωραία. Δώσε μια ευχή για την καινούργια ποδοσφαιρική χρονιά που θα διανύσουμε. Τι εύχεσαι στον κόσμο και στο φίλαθλο κόσμο? Ωραία, εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα στους αθλητές χωρίς τραυματισμούς και φυσικά στην ομάδα μου να ανέβει αλφα. Και να ανέβει αλφα, να τη δούμε και εμείς εδώ που είμαστε Πειραιώτες, να δούμε μια γυναικεία ομάδα δικιά μας να είναι στην αλφα εθνική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και του χρόνου να μας...